climate change is real, and the heat wave affected this. We didn't see any rain to stop this fire. En büyük yangından çıktı Orta Yunanistan'ın Ege'ye bakan bölgesindeki Evia adası, Türkçedeki adıyla Eğriboz adasındaki yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor. Yaklaşık 250 bin kadar ormanlık alanın kül olduğu, yaklaşık 200 evin yandığı belirtiliyor. Ancak bu konuda herhangi bir resmi bilanço çıkarılmış değil. Ότι κρύβομαι και εγώ έσβηνα από την άλλη μεριά μόνος μου, με το νερό το δικό μου. Τι να κάνω, δηλαδή θα είχε καεί. Είναι ποιος θα σώσω τον εαυτό μου και τον διπλανό μου. Δεν περιμένω από καμία πολιτεία, από κανένα κόμμα, από καμία κυβέρνηση, τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει κράτος. Τελείωσε. Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Άμα πριν δεν μπει ένα πλάνο πρόληψης των δασών, να υπάρχουν καθαρισμοί των δασών, κάποιος να καθαρίζει τα ξερά, να γίνεται μια τακτοποίηση, δεν είμαι δασολόγος, δεν μπορώ να ξέρω τι πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει πρόληψη, καταστολή δεν γίνεται. Αυτό το μαύρο. Δυστυχώς θα βλέπουμε αυτό το μαύρο για πολύ καιρό. Περιμένουμε μια-δυο χειμώνες να περάσουν, μήπως καθαρίσει και κάποια άνοιξη μας φέρει πάλι πράσινο. Είδατε εδώ το κράτος να έρθει, να φέρει ένα μπουκάλι νερό, να φέρει ένα κρουασάν για τα παιδιά. Όχι, κανένας. Περιμένω από τους επιχειρηματίες, από τον έναν, από τον άλλον, να φέρει ένα μπουκάλι νερό για τον κόσμο. Ζούσα από το δάσος, ζούσα από τις καλλιέργειες, ζούσα από τις ελιές, από την κτηνοτροφία και τον τουρισμό βεβαίως. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα από όλα αυτά. childhood memories are burned right now. I used to run in this forest, I used to cycle, we used to go for and collect fruits. Now everything is gone. Η μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και κυρίως σε Εύβοια Αττική και σε σημεία στην Πελοπόννησο συνεχίστηκε όλη τη νύχτα από δυνάμεις πυροσβεστικής, των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και των πυροσβεστών από πολλές χώρες, οι οποίοι συνδράμουν την τεράστια προσπάθεια να προστατευτούν ζωές και περιουσίες και να περιοριστεί η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική, μαυρίζει την καρδιά όλων μας. Και πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν. Κατανοώ απόλυτα τον πόνο των συμπολιτών μας, που είδαν τα σπίτια της περιουσίας τους να καίγονται. Την αναστάτωση όσων μετακινήθηκαν όπως από τον τόπο τους. Η καταστροφή που έχει γίνει, από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει επεκταθεί μέχρι και τα όρια της λίμνης του Μαραθώνα. Φοβούμαι πολύ ότι ενδεχομένως τα δισέγγονά μας θα μπορέσουν πάλι να περπατήσουν. Μεγάλη καταστροφή, μεγάλη.